Come on, it's time to sing. That's it. Λοιπόν, τι είναι TVP? TVP, Technical Voice Placement, φωνετική τοποθέτηση. TVP είναι μία μέθοδο εγώ έφτιαξε. Εγώ. Όπως εγώ είπε, βοηθάει ο κόσμος που δουλεύει με το φωνή. Με TVP μπορείς να πετύχεις καλύτερη υγεία, δηλαδή δεν έχεις τόσο ρίσκο με κάλος, με κύστης και πολύποδα. Σιγά σιγά γίνει σαν είσαι δικό σου ηχολήπτη, που συμβαίνει ρυθμίση, έχεις πιο ένταση, έχεις όγκος για το φωνή, έχεις πιο πολύ γεμάτη φωνή. Επίσης, βοηθάει πάρα πολύ να χτυπάς απάνω οι νότες, χωρίς να φύγεις τόσο. Και πιο πολύ προπόνηση με το αυτιά, που είναι το πιο σημαντικό. Και δεν φαλτσάρεις τόσο. Φυσικά και αυτό είναι σημαντικό. Γενικά, κάνεις πολύ πιο ομοιόμορφο ήχο, με πιο ωραίο χρώμα και πιο πολύ δυναμικές. Και τι άλλο κάνει, κάνεις πιο πολύ ελαστικότητα μέσα στο φωνή σου, με πιο μεγάλη έκταση. Δεν είναι ωραίο αυτό? Γενικά, να γίνεις όσο καλύτερα που μπορείς. Λοιπόν, να κάνουμε σωστή τοποθέτηση, πρώτο πρέπει να γνωρίζεις το φωνή σου με το ήχο. Ήχο και φωνή. Γιατί είναι το πιο σημαντικά πράγματα που μπορείς να κάνεις με το φωνή σου. Θέλεις ένα παράδειγμα? Okay. Ποτέ άκουσα κάποιον που τραγουδάει ή από το μύτη ή με το λαιμό? Είναι λίγο περίεργη το ήχο. Θέλω να κάνω τρία διαφορετικά τοποθέτησης με το ου. Το πρώτο είναι με το μύτη. Στο δεύτερο είναι με το λαιμό. Στο τρίτο είναι με το TVP. Okay. Αρχίζουμε. Αν ακούς πώς κάνω, όταν χτυπάει με το μύτη μου έτσι, αλλάζει το ήχο εντελώς. Και αλλάζει και το η νότα. Δεν είναι ακριβώς σωστή και δεν είναι σταθερή. Τώρα να κάνουμε με το λαιμό. Αν ακούς με το λαιμό, κάνει πολύ τρέμολο. Δεν είναι σταθερή και δεν είναι ωραίο ήχο. Τώρα θέλω να κάνω ου με TVP τοποθέτηση. Ου. Δεν έχει διαφορετικά ήχο καθόλου. Είναι σταθερό, είναι ωραίο ήχο και βοηθάει όταν έχεις κρύωμα, γιατί δεν χτυπάει μέσα στο μύτη σου. Καταλαβαίνεις? Βλέπεις τη διαφορά που έχουμε? Είμαι τα ίδια άνθρωπο, είναι τα ίδια φωνήεντα, η φωνή, σωστά. Είναι με τα ίδια φωνετική κορδές και τα ίδια νότα. Τι άλλο θέλεις? Τι άλλαξα? Τοποθέτηση. Πάμε με το δεύτερο παράδειγμα. Θέλω να κάνω μία πρότασούλα, τέσσερα διαφορετικά τρόπο. Θέλω να μιλάω σωστά. Πρώτο, θέλω να κάνω από το λαιμό. Στο δεύτερο, θέλω να κάνω με το φωνετική κορδές. Το τρίτο, θέλω να κάνω με λαιμό και κορδές. Και το τέταρτο, θέλω να κάνω με το TVP μέθοδο. Okay. Λοιπόν, αρχίζουμε με το λαιμό. Θέλω να μιλάω σωστά. Δεν έχει ωραίο ήχο, γιατί κατεβαίνει όλο το ήχο και πέφτει μέσα στο λαιμό και βαραίνει. Να ακούς μία φορά ακόμα. Θέλω να μιλάω σωστά. Πάμε τώρα με το δεύτερο, φωνετικές κορδές. Θέλω να μιλάω σωστά. Αν ακούς, το ήχο που ακούς είναι μέσα στο κορδές που είναι σαν ανάποδα β και τρίβει μαζί. Να ακούς μία φορά ακόμα. Θέλω να μιλάω σωστά. Δεν είναι ωραίο ήχο. Πάμε στο τρίτο, λαιμό και κορδές. Θέλω να μιλάω σωστά.
Σ' αρέσει αυτό το ήχο? Δεν μ' αρέσει καθόλου. Συμφωνεί μαζί σου. Να ακούς ξανά. Θέλω να μιλάω σωστά. Δεν είναι ωραίο ήχο. Τώρα να πάμε στο TVP. Σωστή τοποθέτηση. Πάμε. Θέλω να μιλάω σωστά. Ακούς το ήχο μου? Θέλω να συγκεντρωμένη μαζί μου, να ακούς το ήχο μου πόσο ομοιόμορφο με κρώματα και πώς παίζει με το φωνή μου. Ακούς μία φορά ξανά. Θέλω να μιλάω σωστά. Αυτό είναι τοποθέτηση. Αν θέλεις να φύγεις από λάθος τοποθέτηση, πρέπει να κάνεις μάθημα μαζί μου. Να κάνουμε σωστή τοποθέτηση, πρέπει να φτιάχνεις ένα χάρτη μέσα στο μυαλό σας. Θέλω να βάλω το φαντασία σας. Πρέπει να έχεις φαντασία. Αν δεν έχεις φαντασία, δεν να γίνει. Θέλω να σκεφτείς ότι έχεις τρεις φανταστικές γραμμές. Η πρώτη γραμμή είναι κάτω από το μύτη, και είναι για χαμηλές νότες. Αυτό κρώμα για το πρώτο γραμμή είναι γαλάζιο. Στο δεύτερη γραμμή είναι κάτω από το μάτι, αρχίζει και τραβάει μέχρι πίσω ή πάνω. Αυτό το κρώμα είναι βαθύ μπλε για μεσαίες νότες. Η τρίτη γραμμή είναι κάτω από το φρύδι που αρχίζει και τραβάει πίσω ή πάνω από το κεφάλι και είναι για ψηλές νότες. Αυτό το κρώμα είναι μοβ. Έχουμε και για χαμηλές μπάσες νότες που είναι το βάθος από το πρώτο γραμμή που είναι γαλάζιο. Έχουμε και το βιολετή που είναι το τρίτο μάτι που ανοίγει το περιοχή ψεύτικη με αληθινή ήχο από το φωνή σου. Γιατί έχουμε το τρεις φανταστικές γραμμές? Γιατί βοηθάει να κάνει σωστή τοποθέτηση που δεν πρέπει να πιάσει μέσα στο λαιμό σου ούτε στο κορδέ σου. Έχουμε τρεις φανταστικές γραμμές. Το ξέρω δεν καταλαβαίνεις το μέθοδο. Το ξέρω είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή. Αλλά πρέπει να μάθεις καλά το θεωρία. Αν μάθεις καλά το θεωρία, όλο το άλλο να γίνει. Να δεις. Λοιπόν, να πάμε ξανά από το πρώτο, δεύτερο και το τρίτο γραμμή. Πρώτη γραμμή είναι κάτω από το μύτη και είναι για κανονικές χαμηλές νότες. Κανονικές χαμηλές νότες. Είναι το κρώμα γαλάζιο. Στο δεύτερη γραμμή είναι κάτω από το μάτι που αρχίζει και είναι για μεσαίες νότες. Είναι για μεσαίες νότες και το κρώμα είναι βαθύ μπλε. Το τρίτο γραμμή είναι κάτω από το φρύδι και είναι για ψηλές νότες. Είναι για ψηλές νότες. Και το κρώμα είναι μοβ. Φυσικά, έχουμε και μπάσες νότες που είναι το σκιά. Είναι το βάθος
από το πρώτη γραμμή. Μπάσεις νότες. Από το πρώτη γραμμή. Έχουμε και το τρίτο μάτι που αρχίζει, που κάνουμε για ψεύτικη. Θέλω να τονίζω πάρα πολύ γιατί είναι τόσο σημαντικό το τρεις φανταστικές γραμμές με το κρώματα. Γιατί με το τρεις φανταστικές γραμμές αναβαίνεις το τοποθέτηση από το φωνατικές κορδές. Φυσικά, το φωνατικές κορδές έχεις το ήχο σου. Δεν μπορείς να κρύβεις από το δάκτυλο. Αυτό είναι το ήχο σου. Αλλά, αν κάνεις με σωστή τοποθέτηση, θέλω να σκεφτείς, οι κορδές σου είναι σαν πηγή ενέργειας. Δηλαδή, δουλεύει με αυτό το ήχο, αλλά πώς δουλεύει. Με τοποθέτηση. Δεν θέλω να χτυπάς μέσα με το ήχο και το τοποθέτηση μέσα αυτό το πηγή ενέργειας που είναι φανταστικές κορδές. Θέλω να σκεφτείς, αναβαίνει λίγο το τοποθέτηση και έχεις πιο καθαρά ήχο. Θέλω να κάνω ένα παράδειγμα για σας. Να τραγουδάω κάτι για σας, να καταλαβαίνεις τι είναι διαφορετικό. I'd like to sing a song to you. Αν ακούς, όλα είναι πιεσμένοι και είναι κάτω για πηγή ενέργειας. Αυτό το φωνετικές κορδές. Να ακούς τώρα με τοποθέτηση. I'd like to sing a song to you. Εγώ έκανα από το γαλάζιο και βαθύ μπλε. Να ακούς ξανά. I'd like to sing a song to you. Αυτό είναι μία παράδειγμα. Θέλω να μιλήσουμε τώρα με το κρώματα, γιατί εγώ έφτιαξα το κρώματα απάνω το τρεις φανταστικές γραμμές. Γιατί εγώ βλέπω το κρώματα είναι σαν που ζωγραφίζεις, είσαι καλλιτέχνη. Από μέσα σου είσαι καλλιτέχνη. Και όταν ζωγραφίζεις, αρχίζεις με κρώματα που οδηγάει το ήχο σου. Το πρώτο γραμμή που είναι κάτω από το μύτη είναι για κανονικές χαμηλές νότες. Είναι γαλάζιο. Γιατί είναι γαλάζιο? Σαν αρχή κρώμα όταν ζωγραφίζεις. Σαν αρχή κρώμα είναι αρχή φωνή. Όταν πας το μεσαίες νότες που είναι κάτω από το μάτι το γραμμή και είναι βαθύ μπλε, πάει πιο όγκο, πιο γεμάτη, πιο φουλ ήχο. Και όταν πας το ψηλές νότες που είναι κάτω από το φρύδι, εγώ έκανα λίγο κόκκινο μέσα και έγινε μοβ. Γιατί μοβ? Γιατί πάει πιο ψηλή η φωνή σου και λάμψει και λεπταίνει το φωνή. Έχεις όλα αυτά τα κρώματα που μπορείς να παίζετε. Έχεις και το σκιά, που είναι για μπάσεις νότες, που πάει κάτω στο στήθος, αλλά είναι το βάθος από το γαλάζιο. Γιατί ποτέ φεύγεις από το κρώμα. Ποτέ. Και έχεις το τρίτο μάτι, που ανοίγει άλλο περιοχή, που πάει το ψεύτικες νότες. Με αληθινή ήχο. Να κάνει αυτό το αληθινή ήχο, θέλει ένα ωραίο κρώμα. Πιο ανοιχτό. Βιολετή. Λοιπόν, έχεις όλα αυτά τα κρώματα να παίζετε και όλα αυτά τα κρώματα να ζωγραφίζεις. Στο τέλος, έχεις πολύ ωραίο κρώμα για το φωνή σας. Αυτό είναι.
Με το TVP μέθοδο δουλεύουμε πάρα πολύ με το χέρι μας. Το ξέρεις γιατί δουλεύουμε με το χέρι μας? Γιατί θέλω να σκεφτείς το χέρι οδηγάει το ήχο. Βοηθάει πάρα πολύ να καταλαβαίνεις πού πρέπει τραβάει το ήχο. Θέλω να συγκρόνισαι το χέρι και το ήχο σας. Εγώ να κάνω με το «ο». Ακούς, εντάξει. Αρχίζω. «Ο». Ξανά. «Ο». Ατάκα. Τι είναι ατάκα? Ατάκα είναι κάτι που όταν κάνεις το φωνήεντα, το ου, το ο, το α, το ε, το ι, κάνει πιο πολύ control όταν ακούς πολύ καθαρά. Και πώς κάνουμε αυτό? Είναι από το σταφυλί και το διάφραμα, σαν ένα μικρό βήχα. Ακούσε με ένα λίγο. Ου, ου, ο, ο, α, α, ε, ι, ι. Θέλω να κάνω παράδειγμα χωρίς ατάκα, χωρίς το σταφυλί που δουλεύει και με το διάφραμα. Εντάξει? Ου, ου, ο, ο, χα, χα. Χε, χε, χι, χι. Δεν έχει control, δεν έχει ωραίο ήχο. Θέλω να κάνω παράδειγμα. Εγώ, εσύ, εμείς, χωρίς ατάκα. Εγώ, εσύ, εμείς. Ακούς πόσο διαφορετικό είναι? Αυτό είναι ατάκα. Φαντάστικο στίχο. Τι είναι το φαντάστικο στίχο? Είναι κάτι που βοηθάει το control και το δυναμική από το φωνή σου. Τι πρέπει να κάνεις? Πάρε στο χέρι σου περίπου 15 πόντους από το στόμα και να σκεφτείς το ήχο πρέπει χτυπάει προς το χέρι σου και δεν μπορεί να φύγει από το χέρι σου. Βοηθάει πάρα πολύ για δυναμικές από το φωνή. Θέλω να κάνω ένα παράδειγμα να καταλαβαίνεις. Τώρα θέλω να κάνω σωστά και μετά να κάνω λάθος. Hey! Αν ακούς το φωνή μου, δεν φεύγει από το φαντάστικο στίχο. Να κάνω ξανά. Hey! Αν κάνω λάθος, να φύγει το ήχο. Να ακούς. Hey! Ξανά να κάνω. Hey! Αυτό είναι λάθος. Τώρα θέλω να κάνω ένα παράδειγμα να καταλαβαίνεις πώς πρέπει να χτυπάει, να κοντρολάρει το ήχο σου,
Εντάξει, γιατί καταλαβαίνεις πιο πολύ, καταλαβαίνεις το ήχο σου που πάει με το ήχο όταν πάει στο χέρι σου. Okay. Είναι 15 περίπου, 15 πόντος από το στόμα σου. Να κάνω σωστά δύο φορές και δύο φορές με λάθος. Και νομίζω να καταλαβαίνεις. Εντάξει, αρχίζω. Hey! 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 Λοιπόν, καταλαβαίνεις το πρώτο δύο, χτύπησα στο τοίχο. Στο δεύτερο δύο που έκανα, έφυγε το ήχο. Όταν κάνεις μόνη σας, πρώτο πρέπει αρχίζεις με το χέρι να κάνεις κάποιο πρόβας. Αλλά μετά πρέπει να πας ένα αληθινή τοίχο, περίπου 15 πόντος από το τοίχο, και μπορείς να καταλαβαίνεις ακριβώς πού πάει το ήχο σας. Boomerang. Τι είναι boomerang? Πάλι με το ήχο κάνουμε. Το boomerang είναι που πρέπει οδηγάει το ήχο, που τραβάει με το φωνήεντα, όπου πάει το δρόμος, χτυπάει στο φαντάστικο στίχο και γυρνάει πάλι προς στο φωνήεντα. Θέλω να κάνω κάποια παράδειγμα, σωστά και λάθος. Να κάνουμε με το hey πάλι. Έχεις το φαντάστικο στίχο μπροστά σου και να κάνουμε αυτό το ήχο που πρέπει να πας στο φαντάστικο στίχο. Πρώτο αρχίζει με το φωνήεντα, πάει το φαντάστικο στίχο και γυρνάει πάλι προς το φωνήεντα. Εντάξει, αρχίζω. Hey! Hey! Τώρα να κάνω λάθος. Hey! Hey! Καταλαβαίνεις το ήχο πόσο διαφορετικό που είναι? Αυτό είναι boomerang. Έχεις το φαντάστικο στίχο. Έχεις το boomerang. Πρέπει να θυμάσαι το σφαίρα. Τι είναι σφαίρα? Το σφαίρα βοηθάει να καταλαβαίνεις πού πρέπει να ακούς το ήχο όλο γύρω-γύρω το κεφάλι σου. Όλο γύρω-γύρω το κεφάλι σου. Παράδειγμα. Έχεις μία καρέκλα που είναι απάνω ρόδες. Η καρέκλα είναι σταθερό. Μπορεί να πάει αριστερά και δεξιά. Αλλά το βάση, το πόδια από το καρέκλα δεν φεύγει. Αλλά όλο το καρέκλα πάει γύρω-γύρω. Αυτό θέλω να σκεφτείς με το ήχο σου. Ακούς ένα παράδειγμα και μετά μάλλον να καταλαβαίνεις. Να κάνουμε με το hey πάλι. Φαντάστικο στίχο. Boomerang και σφαίρα. Hey! Hey! Ακούς πόσο γεμάτη και πόσο στρόγγυλο είναι το ήχο. Αυτό είναι σφαίρα. Thank you.
Τώρα θέλω να μιλήσουμε για κάποια άλλα πράγματα που είναι πάρα